πιο περίεργο μήνυμα που έλαβες από θαυμαστή ή από, ξέρω εγώ, άγνωστο στα social media? Εντάξει, είναι η δουλειά μου τον τα μήνυματα, ξέρεις, Βαντελή. Έρχονται και βρίσκονται. Ναι. Τρελά πράγματα. Απαντάς. Κοίτα, υπάρχουν φορές που απαντώ γιατί πιάνω πανέμορφα μηνύματα από ανθρώπους που μπαίνουν στον κόπο να αφιερώσουν έστω για τα 5 λεπτά από τον χρόνο τους για να μοιραστούν κάτι μαζί μου ή για να εκφράσουν την αγάπη τους για μια δουλειά μου ή ακόμα και για να ζητήσουν τη βοήθεια μου. Πάντα, μα πάντα απαντώ. Ναι. Οπτικοακουστικό όμως υλικό. Βαμμένο ροζ. Και εκείνες οι φορές που ξέρετε και εσείς που τα social media που δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή με το που το πατάς, ανοίγει. Ναι. Τα μούτρα σου. Κανονικά. Και δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Ναι. Και έτυχε μου επίσης να πάρω μηνύματα που, ας πούμε, μπορεί να ήμουν κάπου και να πιάνε ένα μήνυμα αργότερα το απόγευμα. Σε είδα εκεί, σου πάει πολύ το τζιν σακάκι που φοράς. Ναι. Oh my god, ναι, ήταν λίγο τρομακτικό. Το οποίο να σταμάτησε. Ευτυχώς χωρίς να χρειαστεί να πάρω δραστικά μέτρα. Δεν ένιωσες ποτέ έτσι λίγο περίεργα ή να φοβηθείς ή να ανησυχήσεις ότι κάποιος μπορεί να σου... Να φοβηθώ, όχι. Να ανησυχήσω, ναι. Έτυχε να ανησυχήσω. Ναι.